Εγώ χαίρομαι που υποδέχομαι για ακόμα μια φορά τον Επίτροπο και καλό φίλο της Ελλάδος, Χρήστος Στυλιανίδης, στο Μέωρο Μαξίμου. Θέλω να τον ευχαριστήσω όχι μόνο για την άμεση ανταπόκρισή του στο αίτημα της ελληνικής κυβέρνησης να συνδράμει ο Ευρωπαϊκός Μηχανισμός Πολιτικής Προστασίας στην αντιμετώπιση της μεγάλης πυρκαγιάς στην Εύβοια, αλλά θέλω να τον ευχαριστήσω συνολικά για την άοκνη προσπάθειά του να ηγηθεί αυτής της πολύ σημαντικής ευρωπαϊκής πρωτοβουλίας. Η κλιματική αλλαγή, δυστυχώς, και οι επιπτώσεις της θα μας συνοδεύουν για πολλά χρόνια ακόμα. Και επιβάλλεται η ευρωπαϊκή αλληλεγγύη να μεταφραστεί έμπρακτα σε δράσεις που θα υποστηρίξουν τα πιο ευάλωτα κράτη, ειδικά τα κράτη του Ευρωπαϊκού Νότου. Ο μηχανισμός Rescue, τον οποίο στην ουσία δρομολόγησε μέσα από τις δράσεις του ο Ευρωπαίος Επίτροπος, κάνει ακριβώς αυτό. Και θέλω να τον διαβεβαιώσω ότι προσωπικά, σε επίπεδο Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, σκοπεύω να ηγηθώ της προσπάθειας ο μηχανισμός Rescue να αποκτήσει τις μόνιμες και σταθερές δομές που χρειάζεται, ώστε να μπορεί να συνδράμει σε κάθε ευρωπαϊκή χώρα η οποία θα βρίσκεται σε ανάγκη, κυρίως με μέσα αεροπυρόσβεσης, τα οποία θα πρέπει πια να τα διαχειριζόμαστε, να τα αποκτήσουμε, να τα χρηματοδοτήσουμε και να τα διαχειριζόμαστε σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Αγαπητέ Χρήστο, μου επιτρέψεις τον ελληνικό, και πάλι θέλω να σε ευχαριστήσω για όσα έχεις κάνει συνολικά ως Ευρωπαίος Επίτροπος, το κρίσιμο χαρτοφυλάκιο που διαχειρίζεσαι, αλλά και για το γεγονός ότι είσαι πάντα κοντά στην Ελλάδα όταν αυτή σε έχει ανάγκη. Πρόεδρε μου, να σε ευχαριστήσω για αυτή τη συνάντηση. Θα ήθελα να πω ότι σε αυτή τη μεγάλη προσπάθεια να εγκαθιδρύσουμε αυτή την αναβάθμιση του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας, εδώ και χρόνια ήσουν κυριολεκτικά συμπαραστάτης, ακόμα και σε δύσκολες καμπές όπου υπήρξαν προβλήματα, η δική σου συμβουλή, η δική σου προσπάθεια με άλλους Ευρωπαίους ηγέτες βοήθησε πάρα πολύ και θέλω να το πω δημοσίως. Γιατί νομίζω ότι ως πολιτικοί πρέπει να καταγράφουμε την ιστορία. Το δεύτερο που θέλω να τονίσω είναι γιατί είμαι εδώ. Είμαι εδώ γιατί σε συνεργασία με τον φίλο και ξέρω τον Υπουργό Μιχάλη Χρυσοχοίδη, από την πρώτη στιγμή της εμφάνισης των δύσκολων πυρκαγιών, ειδικά της δύσκολης πυρκαγιάς στην Εύβοια, συντονιστήκαμε για το πώς θα μπορούσαμε να βοηθήσουμε την Ελλάδα σε αυτές τις δύσκολες ώρες μέσω του Rescue. Τα καταφέραμε. Παρόλο που υπάρχουν πολύ δύσκολες καιρικές συνθήκες σε όλες τις χώρες του Ευρωπαϊκού Νότου, εντούτοις ήδη έχει έρθει το πρώτο ιταλικό αεροπλάνο, το άλλο είναι στο δρόμο και ξεκινά και το ισπανικό και είμαστε σε επαφή με την κροατική κυβέρνηση για τα δύο, παρόλο που και εκεί είμαστε στο πιο ψηλό δίχτυ επικινδυνότητας. Όπως σωστά είπες, πρέπει να εμβαθύνουμε και άλλο το Rescue με επιχειρησιακά μέσα και αυτό είναι το επόμενο στάδιο και το κουβέντιασα τώρα με τον κύριο Χρυσοχοίδη στη συνάντηση που είχαμε. Αλλά την ίδια στιγμή πρέπει να επιμένουμε σε αυτό που λέμε prevention and preparedness, πρόληψη και προετοιμασία. Και αυτές τις μέρες, χθες και προχθές στην Εύβοια, αυτό που έκανε εντύπωση στους τεχνοκράτες του Βρυξελών και αλλού ήταν ότι υπήρξε ένας ειρηκλινά πρωτόγνωρος συντονισμός στην εκένωση των χωριών, των κατοικημένων περιοχών, αλλά και το πώς προστατεύτηκαν οι περιουσίες μέσα από συγκεκριμένες χειροπιαστές ενέργειες πρόληψης. Αυτό θα πρέπει να το συνεχίσουμε. Θα πρέπει να διαθέσουμε περισσότερα ευρωπαϊκά κονδύλια και το Rescue θα είναι η ομπρέλα που θα βοηθήσει τα κράτη-μέλη και την Ελλάδα για να μπορέσει ακριβώς να φτάσει στον ύψιστο βαθμό πρόληψης και προετοιμασίας. Σώθηκαν ανθρώπινες ζωές, κύριε Πρόεδρε, και αυτό είναι το πιο σημαντικό. Σώθηκαν περιουσίες του κόσμου. Έχουμε μια οικολογική καταστροφή, θα τη διαχειριστούμε. Θα πρέπει και σήμερα να τρέξουμε πολύ, να σβήσει η πυρκαγιά. Αν μας βοηθήσει και ο άνεμος, από ό,τι μου είπαν οι τεχνοκράτες και ο κ. Χρυσοχοίδης, θα πάμε καλά. Αλλά είμαστε εδώ παρόντες για να δώσουμε τη χειροπιαστή ευρωπαϊκή αλληλεγγύη. Θέλω εδώ, από το γραφείο του Πρωθυπουργού, να ευχαριστήσω την Ιταλία, την Ισπανία, την Κροατία, την Κύπρο και άλλες χώρες οι οποίες είναι έτοιμες να συνδράμουν ανά πάσα στιγμή την Ελλάδα. Η Ευρώπη είναι η Ευρώπη της αλληλεγγύης. Αλλιώς δεν είναι το κοινό μας σπίτι. Όμως σήμερα και χθες απεδείχθηνε ότι υπάρχει αυτή η κοινότητα συμφερόντων, υπάρχει
το δικό μας κοινό σπίτι που είναι η δική μας έγνοια. Ευχαριστώ και πάλι τον Πρωθυπουργό που με δέχτηκε για να μιλήσουμε για όλα αυτά τα θέματα.